Χρήστος Πάντας, προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαράς. Χρήστο, να ευθυμίσουμε λίγο τώρα, μην κάνουμε τις τετριμένες δηλώσεις. Πώς μου το έλεγες πριν, έτσι, κοίταξε, ξεκινάμε με ένα εύκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. πρώτα να δούμε πώς μπορούμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι 0-3. Μετά παίζουμε τον Ηρακλή, να έχουμε ένα ρεπό από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτά είναι περίεργα που συμβαίνουν. Και θα πούμε στο πρωτάθλημα την ίδια αγωνιστική με την Αλεξανδρούπολη, το ντέρμπι. Για τον τίτλο. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, γενικά και ο Ηρακλής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπίζετε έτσι εσείς τώρα οι υπόλοιπες ομάδες και πώς βλέπεις τη δικιά σου ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα? Νομίζω ότι το πρόβλημα του Ηρακλή είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι και άλλες ομάδες θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τέτοια προβλήματα και πρέπει να επικεντρωθούμε στο ότι αυτή η μεγάλη ομάδα πρέπει να βρει το δρόμο της 100%, γιατί το ελληνικό βόλιο χωρίς τον Ηρακλή, που έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι άλλο, είμαστε για τα κλάματα. Δηλαδή, μειώνεται πάρα πολύ η δυναμική του ελληνικού πρωταθλήματος. Από εκεί και ύστερα, η δικιά μας ομάδα νομίζω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά την προετοιμασία, γιατί είχα προβλέψει και είχα ενημερώσει και τους παίκτες μου με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικά σαν κοινωνία, ότι θα καθυστερήσουμε το πρωτάθλημα, δεν θα ξεκινήσουμε τίποτα μία του μηνός. Και σε αυτό έπεσα διάνα, ήμουν τυχερός, γιατί έχω άλλες δύο εβδομάδες σωστής προετοιμασίας, 6 προπονητικές εβδομάδες. Οπότε τελειώνει και ένας κύκλος και μπαίνουμε με σωστή σχέση στο πρωτάθλημα. Και αυτό ίσως επειδή τα έχουμε μετρήσει καλά και με τον γυμναστή μου, να μας βγει σε πολύ καλό το ότι ξεκινάμε δύο σκληρά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή. Παιχνίδια τα οποία είναι εκτός προγράμματος, να είμαστε ρεαλιστές, αλλά με μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλο θράσος και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Περιμένεις άλλους παιχτές? Ναι, περιμένουμε να αφηθεί αύριο ένα παιδί κεντρικό από τον Ερυθρό Αστέρα. Ποιος? Ο Μλάντεν Βόγιοβιτς. Ένα παιδί το οποίο προς τιμή του Άλεξιτς τον πρότεινε και μας μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Και σε υπομορφία του είπε μπορεί να είναι, λέει, και καλύτερος από μένα. Νομίζω ότι και με τον Σίλιαν, ο οποίος φαίνεται ένας εξαιρετικός αθλητής και μαχητής, δημιουργούμε μια ομάδα πιο σκληρή από την περσινή. Και πιο οικονομική, φαντάζομαι. Πολύ πιο οικονομική, με πολύ μεγάλη επίκνωση των πραγμάτων. Οι παίκτες ήρθαν και συζητήσανε με την καινούργια διοίκηση. Και νομίζω ότι το θέμα είναι να είμαστε εμείς νορμάλ στα μυαλά και να πατάμε κάτω, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά δεν είναι τραγικά. Αρκεί να βρούμε τους διαδρόμους για να ξεφύγουμε από αυτό το κακό που μας έχει βρει γενικά σαν λαό. Στόχος η παραμονή? Ο στόχος αντικειμενικά είναι η παραμονή, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί και αυτά που λέγαμε κιόλας, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα, γιατί φέτος δεν υπάρχουν ομάδες που να πεις ότι είναι ξεγραμμένες. Και δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες, επειδή θα υπάρχει και το κενό τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, μπορεί να σου αλλάξουν τα δεδομένα. Να έρθουν δύο τρεις ξένοι παίχτες και να αλλάξουν τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.